ακολουθούσε ο Νικηφόρος Φωκάς στη φρεγάτα, η δική μας. Από κοντά. Το οποίο είναι καραγκιοζηλίκι για μένα, ναι. Α, πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Γιατί? Ξέρετε τι λέμε τώρα. Ότι αυτό το που σου κάνετε, ναι, το Goose Race, ναι, παραβιάζει την ελληνική, αυτή που θεωρούμε εμείς τουλάχιστον, ναι, ελληνική υφαλοκρηπίδα, γιατί δεν την έχουμε οριοθετήσει, επί 24 ώρες. Ναι. Δηλαδή παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί 24 ώρες και η ελληνική αντίδραση στέλνει ένα πολεμικό πλοίο να παρακολουθεί την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τι έπρεπε να κάνει? Πάντως όχι, τα κυριαρχικά σου δικαιώματα δεν τα προασπίζεις παρακολουθώντας την παραβίασή τους. Τα κυριαρχικά σου δικαιώματα δεν τα προασπίζεις παρακολουθώντας την παραβίασή τους. Ξέρετε, ο κ. Ερντογάν μια περίεργη άποψη και ερμηνεία για το Καζάν Καζάν που λέει συνέχεια. Mm-hmm. Το Καζάν Καζάν δεν είναι βάζει Τουρκία στο τραπέζι αυτό που είναι δικό της, βάζει Ελλάδα αυτό που είναι δικό της και κάπως κάνουν μια καλή συμφωνία επικερδική. Το Καζάν Καζάν είναι το win-win, το Καζάν, αυτό Καζάν, που λέμε ότι... Ναι, να το Καζάν Καζάν για τον Ερντογάν είναι έρχομαι να πάρω από τα δικά σας. Mm. Αυτό είναι το Καζάν Καζάν. Mm. Καζάν Καζάν τέτοιου τύπου δεν υπάρχει. Άμα θέλει ο Ερντογάν ειρήνη και καλή σχέση με την Ελλάδα, βεβαίως είμαστε εδώ να έχουμε πολύ καλή σχέση και ειρηνική με την Τουρκία. Το ξεκαθαρίζω. Το Καζάν Καζάν για τον Ερντογάν είναι έρχομαι να πάρω από τα δικά σας. Mm. Αυτό είναι το Καζάν Καζάν. Mm. Καζάν Καζάν τέτοιου τύπου δεν υπάρχει. Σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν δικαιολογεί, ναι, αυταπάτες για την Τουρκία. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει και τι πράττει και τι θέλει να πράξει. Και ποια είναι τα σχέδιά της και ποιες είναι οι πρακτικές της και οι στόχοι τους οποίους επιδιώκει. Και δεν το κάνει μόνο τώρα. Το κάνει από τότε που δημιουργήθηκε το τουρκικό κράτος, το 1923. Και μην ξεχνάμε ότι το τουρκικό κράτος, όπως το δημιούργησαν οι Κεμαλικοί και οι Νεότουρκοι, έχει στηριχθεί πάνω στις σφαγές, έχει στηριχθεί πάνω στη γενοκτονία. Κάθε μειονότητα θα μπορούσε να αποτελέσει, όπως τουλάχιστον το εκλάβαναν αυτοί, κίνδυνο για τον έλεγχο της οικονομικής ζωής. Είδαμε τι έγινε με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είδαμε τι έγινε με την γενοκτονία των Αρμενίων, είδαμε για την εθνοκάθαρση, τις σφαγές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είδαμε τι έγινε με τους Ασσύριους. Άρα λοιπόν, έχοντας δει όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να έχει αυταπάτες σε σχέση με το ποιοι είναι οι Τούρκοι και τι θέλουν οι Τούρκοι. Και το είδαμε επίσης στην ιστορική διαδρομή, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την ελάχιστη αυτή η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Πώς με μέθοδο και με απόλυτο κινησμό εξώθησαν τους Έλληνες Κωνσταντινούπολης, τους Ρωμιούς, να εγκαταλείψουν τις πατραγωνικές τους εστίες, όπως επίσης και στην Ήβρο και την Τένεδο. Φτάσαν στο σημείο να νικάνουν ανοιχτές φυλακές στην Ήβρο, προκειμένου να εξωθήσουν το κατ' εξοχή, το αμοιβές ελληνικό νησί, να αλλάξει άρνητη την πληθυσμιακή του σύνθεση. Εφήρμοσαν ακόμα και πρακτικές βιασμών, εφήρμοσαν πρακτικές απαλωτριώσεων, δίνοντας ένα γρόση για κάθε στρέμμα. Πρακτικές επίσης με την επιβολή δυσβάστακτων φόρων, το βαρλίκιον όπως είχε ονομαστεί, το οποίο επιβλήθη στους Έλληνες, στους Ρωμιούς Κωνσταντινούπολης. Επέβαλαν επίσης εξοντοτικές και φορολογικές προβλέψεις, αλλά και αδυναμία ουσιαστικά μεταβίβαση περιουσιών μέσα από κληρονομική διαδοχή για όσους δεν είχαν τουρκική υπηκότητα. Βλέπουμε λοιπόν πώς με μέθοδο και σύστημα όλα αυτά τα χρόνια, από το 23 έως και σήμερα, θέλουν να εξαλείψουν την ελληνική παρουσία από την Τουρκία, από τη Μικρά Ασία, από τις πατρογονικές εστίες των ελαχίστων Ελλήνων οι οποίοι έμειναν σε αυτές τις περιοχές. Κατά συνέπεια λοιπόν, καμία αυταπάτη δεν μπορούμε να έχουμε σε σχέση με την Τουρκία.